Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θησέα. Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι των κοινοτήτων Μαραθούντας, Αγίας Μαρινούδας, Αχέγιας και Κολώνης από την παράνομη λειτουργία του χώρου απόρριψης αδρανών υλικών στη Μαραθούντα με τις καθημερινές πυρκαγιές και την καύση επικίνδυνων τοξικών αντικειμένων. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για αδιαφορία από πλευράς αρμοδίων αφού αναπνέουν καθημερινά δηλητήριο και η ατμόσφαιρα από τις ανασημιάσεις είναι αποπνιχτική. Τα κοινοτικά συμβούλια απειλούν με δυναμικές κινητοποιήσεις εάν δεν κλείσει άμεσα ο χώρος και αρκετοί κάτοικοι με προβλήματα υγείας είναι αποφασισμένοι να εγκαταλείψουν ακόμη και τα σπίτια τους λόγω των τοξικών ανασημιάσεων, ενώ κάποιοι ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν τις τελευταίες μέρες στο νοσοκομείο Πάφου με αναπνευστικά προβλήματα. Μάλιστα. Μανουέλα, σε ευχαριστώ πολύ και σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων. Δεν αντέχουμε άλλον από τους καπνούς. Έχει από τα Χριστούγεννα που φταίνουν. Η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Ο κόσμος διαμαρτύρεται έντονα. Οι καπνοί είναι μέσα στα σπίτια μας κάθε βράδυ. Δεν αντέχει ο κόσμος άλλον. Πρέπει επιτέλους ο χώρος να κλείσει και να λάβουν οι υπεύθυνοι την αποκατάσταση του χώρου. Δηλαδή έχει χρόνια που μας υπόσχονται ότι θα κλείσει και θα γίνει η αποκατάσταση, δίχως να λαμβάνει κανένας ευθύνες.